Ξεκινάμε από τα δυτικά. Για τον νομό Χανίων, ο Νικόλας Μαθηδάκης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Μεσοπολιτικού Συλλόγου, το Ρόδο. Καλησπέρα σας. Καλώς ευρεθήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη για τη τιμή που μου κάνει να είμαι ένας από τους ομιλητές αυτής της πολύ σημαντικής δουλειάς, που συγχρόνως είναι και μια σημαντική προσφορά στη μουσική κληρονομιά αυτού του τόπου. Η συλλογή και η καταγραφή όλων αυτών των φορών σε ένα διπλό CD είναι μια μεγάλη και επίμανη προσπάθεια που απαιτεί χρόνο και γνώσεις. Ο Αντώνης μας είχε αποδείξει με ανάλογες δουλειές του στο παρελθόν ότι διαθέτει. Συγχαρητήρια. Θα προσπαθήσω με απλά λόγια, μια και δεν είμαι ιστορικός, να σας φανώ χρήσιμο και όχι κουραστικός, αποφεύγοντας λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν χρειάζονται. Όλες μου οι περιγραφές σας στηρίζονται πάνω σε βιωματικά στοιχεία, προσωπικά και των γονιών μου. Για την αλήθεια των χωρών της Δυτικής Κρήτης, που πραγματικά παρουσιάζουν παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μοναδικότητά τους. Ο χορός πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ παλιό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων, κοινωνικών αντιδράσεων και περιβαλλοντολογικών επιδράσεων. Στα πρώτα χρόνια ο άνθρωπος χρησιμοποίησε το χορό για θρησκευτικούς και λατρευτικούς σκοπούς και με την πάδο του χρόνου έγινε πιο συλλογικός και πολυσύνθετος. Όταν μετά από καιρό ο άνθρωπος άρχισε να αναπτύσσει την κοινωνικότητά του και να ερμηνεύει καλύτερα τα πράγματα για τη ζωή γύρω του, τον θάνατο, τη γέννηση, τον γάμο, τη χαρά, τον πόνο και τον πόλεμο, άρχισε να χρησιμοποιεί το χορό για να μπορέσει να εκφράσει προσωπικά πράγματα και καταστάσεις. Αυτή τη δύναμη της απλής και αληθινής ανάγκης έκφρασης έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στα παιδιά μας σήμερα στην πραγματική δύσκολη περίοδο της ψυχρής και ψεύτικης παγκοσμιοποίησης. Ξεκινάμε λοιπόν από το Χανιώτικο Συρτό. Θεωρείται να είναι ο πιο δημοφιλής και πλούσιος χορός της Κρήτης. Ονομάζεται Συρτός ή Σερτός, γιατί τα βήματά του πρέπει να μένουν κοντά στο έδαφος κατά την εκτέλεση του χορού, σέρνοντας δηλαδή στο έδαφος, στη γη που οι κληρικοί στα παλιάτερα χρόνια πίστευαν σαν θεά και θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο την τιμούν. Ο χορός, όπως λέει και το όνομά του, ξεκίνησε από τα Χανιά και πιο συγκεκριμένα από τα Πανταλιανά των Ουσακιών. Ο χορός έχει 11 βήματα και χαρακτηριστικό και σημαντικό στοιχείο του είναι η αυτοσχεδιασμή του εκάστοτε πρώτου χορευτή. Ο Συρτός στις Δυτικές Επαρχίες του νομού Χανίων είχε και έχει ακόμα μια αυστηρά τελετουργική μορφή. Χωριζόταν σε ανδρικό Συρτό που οι άντρες χόρευαν 2-2 και οι άλλοι ακολουθούσαν περπατώντας, περιμένονταν να έρθει η σειρά τους και να μπουν στην κεφαλή του χορού. Στον γυναικείο, όπου ένας άντρας χορεύει τις γυναίκες μία-μία και πότε σαν δεύτερες στον κύκλο και πότε οι καλές χορεύτες που πιάνουν στην κεφαλή του κύκλου. Συνηθιζόταν σε κάθε γυναίκα που χόρευε οι οργανοπαίκτες να έλεγαν μαντινάδες, πενέματα. Αρκετές από τις μελωδίες του Συρτού, οι Νάντιος, Καραγγυλές, Θερισιανός και άλλοι, έδωσαν μια καινούρια μορφή στο Συρτό, πιο δυναμική και πιο επιθετική, θυμίζοντας κάτι από την αρχαία πυρήχη. Ο Συρτός στα Χανιά έχει το ρυθμό του, αλλά κυρίως παίζεται και χορεύεται με το μέτρο. Δηλαδή, τα βήματα του χορού χωράνε ακριβώς μέσα σε ένα μουσικό διάστημα της μελωδίας. Γι' αυτό το χορό πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες και ίσως θα έπρεπε να είναι και μόνος του το θέμα για ένα λογογραφικό συνέδριο. Θα πρέπει και εδώ να διατηρήσουμε τα αυθεντικά στοιχεία αυτού του χορού που τον κάνουν πραγματικά παγκόσμιο μοναδικό λόγω του πλούτου των μελωδιών και τις τεράστιες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού και ελεύθερης έκφρασης του χορευτή. Κάθε άλλη μορφή παρουσίασης του χορού με χορογραφίες και υπερβολές είναι folklore και θα πρέπει να αποφεύγεται. Σταυρωτός. Είναι ένας χορός παιχνίδι. Στις επαρχίες της δικές μας κοινωνίας, η γειτονία και η γη μου,
από μαρτυρίες προσωπικά σε μένα, οι παγιοί μας έλεγαν τους οργανωπαίκτες παιχνίδια. Έτσι, ήρθαν τα παιχνίδια, λέει. Ήρθαν τα παιχνίδια, ήταν κοσμικό γεγονός σε ένα πανηγύρι, σε ένα γάμο να φτάξουν οι οργανωπαίκτες. Έτσι. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν ένα παιχνίδι. Το συναντάμε σε πολλές περιοχές της Κρήτης με διαφορετικές ονομασίες. Σταυρωτός, Ντάμα, Πάσο. Στα Χανιά που το εμφανίστηκε στο χωριό του Σαγκές με την ονομασία Σταυρωτός Συρτός, γιατί οι γυναίκες ενώνοντας δύο μεγάλες πετσέτες έκαναν ένα μεγάλο σταυρό και στην άκρη κάθε μαντιλιού κρατούσε μια γυναίκα με το αριστερό χέρι και με το δεξί χέρι κρατούσε έναν άντρα. Την ομάδα του χορού συμπλήρωνα πάντα δύο παραπάνω άντρες σε ελεύθερο ρόλο, χωρίς να κρατάνε το σταυρό που είχαν δημιουργήσει οι γυναίκες και οι άντρες αρχικά. Οι οργανωπαίκτες έπαιζαν συρτό, ένα μέρος από τα 11 βήματα γινόταν εν στάση και το υπόλοιπο προς τα μπροστά με φορά προς τα δεξιά για να κινείται ο κύκλος. Και την κατάλληλη στιγμή ένας από τους οργανωπαίκτες, για να ακούγεται από το μικρόφωνο, φώναζε δυνατά πάσο. Μια λέξη που σημαίνει από τα λατινικά συνέχισε, προχώρησε και οι άντρες έπρεπε να αλλάξουν σειρά και να προσπαθήσουν να πιάσουν το χέρι της επόμενης γυναίκας, με τους ελεύθερους άντρες να ενδιαφέρονται περισσότερο και στο τέλος μετά από διάφορα αστεία δρόμενα της στιγμής να υπάρχουν πάντα δύο καινούργιοι άντρες σε ελεύθερο ρόλο. Πεντοζάλης. Γρήγορος, πηδικτός, δυνατός, πολεμικός χορός, πλούσιος σε ψυχικά συναισθήματα. Αυτά τα ψυχικά συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τους πολεμικούς χορούς σε όλο τον κόσμο, καλούμαστε σήμερα να προβάλλουμε και μαζί με τον σωστό βηματισμό και τη μουσική, όπως αυτή στο CD του Αντώνη, να διασώσουμε και να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά χωρίς αλλοιώσεις και προσθήκες άλλων στοιχείων που δεν έχουν σχέση και δεν εκφράζουν την τοπική πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι ανδρικός χορός που βάσει προφορικών πληροφοριών που το χορεύτηκε στα Σφαγιά και έχει 10 βήματα. Οι χορευτές πιάνονται από τους ώμους που συμβολίζει την παράταξη μάχης που έχουν κατά τη διάρκεια του χορού. Τα χέρια στους ώμους των χορευτών δεν αποθέτουν το βάρος του σώματος στους διπλανούς. Το βάρος του σώματος μένει στα πόδια των χορευτών για να μπορούν να αποδώσουν με ευχέρεια τα βαριά και δυναμικά βήματα και χτυπήματα που απαιτεί ο χορός σε όλη τη διάρκεια του. Οι χορευτές εναλλάσσονται όλοι στην κεφαλή του χορού, χωρίς καμιά αποκαθορισμένη σειρά, ακολουθώντας τον αυθορμητισμό τους και την ένταση του χορού, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόθεσή τους να είναι αρχηγοί, πανέτοιμοι, ανά πάσα στιγμή. Η μουσική είναι το βασικότερο στοιχείο αυτού του χορού που οδηγεί τους χορευτές μέσα από τη δύναμη της μελωδίας και τη δύναμη του ρυθμού να φτάσουν χορευτικά, ψυχικά και συναισθηματικά στο ψηλότερο σημείο της απόδοσής τους. Οποιαδήποτε άλλη μορφή απόδοσης του συγκεκριμένου χορού είναι φολκλόρ και μοντερνισμός και επικίνδυνο, θα έλεγα, και θα πρέπει να αποφεύγει. Ρουμανιανή Σούστα ή Γετσικιά. Παλιός πηδικτός χορός με τα αλλαγή αρχαίου πυρίγιου που συναντάμε σήμερα στο χωριό Παλαιά Ρούματα Κισάμου Χανίων, από όπου πήρε και την ονομασία. Επίσης λέγεται και Γετσικιά, γιατί ο βασικός βηματισμός των χορευτών στην αρχή κάθε σούστας και πηγαίνοντας μπροστά και πίσω θυμίζει την κίνηση της κατσίκας, γίδας, που αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Αυτός ο βηματισμός πρέπει να τηρείται πάντα για να αποφεύγονται οι ομοιότητες του βηματισμού με τον μεταλλισιότη. Τα βήματα είναι 6 και ο φωτοχορευτής μπορεί να πηγαίνει μπροστά χωρίς περιορισμούς και αυτοσχεδιάζοντας να γυρίζει πίσω με τον ίδιο βηματισμό. Οι υπόλοιποι χορευτές με την άκρη του ματιού παρακολουθούν τον πρώτο και συμμετέχουν στις διάφορες φιγούρες χωρίς κανένα παράγγελμα ή προειδοποίηση. Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο χορευόταν όπως ο Συρτός από τους δύο πρώτους, όπου όταν τελείωναν πήγαν στο τέλος και έπαιρναν τη σειρά τους, οι επόμενοι. Σήμερα χορεύεται μόνο από άντρες
με τους χορευτές να ακολουθούν τον πρώτο και τον βασικό βηματισμό μπρος πίσω και σε φιγούρες. Ερχόμαστε σε δύο χορούς που δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά στοιχεία και ίσως θα είμαστε, εγώ προσωπικά θα είμαι λίγο προσεκτικός, Γλυκό Μιλίτσα. Ονομάζεται και φέρεται χορός της Δυτικής Κρήτης. Είναι στην κατηγορία των χορών, των συρτών χορών, χορεύεται σε κύκλο. Αποδίδεται σε 12 βήματα με τα χέρια κρασμένα όπως και στο συρτό, στο ύψος των ώμων. Πήρε το όνομά του από το τραγούδι που τραγουδιέται την ώρα που χορεύεται αυτός ο χορός, το μήλο όσο κρέμεται, στην Γλυκομιλίτσα ψήγεται ή αμαραίνεται, για τα πουλιά το τρώσει, ή πέφτει στο παράστατο. Μικρό μικράκι. Χορός που συναντάμε σε αρκετές περιοχές στην Κρήτη, πολύ σπάνια σήμερα σε εκδένδια και σε κοινωνικές εκδόσεις. Ανήκει και αυτός στους ονομαστούς συρτούς χορούς, είναι γυναικείος και οι γυναίκες φτιάχνονται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είπαμε και προηγουμένως για τη Γλυκομιλίτσα. Τα βήματα είναι για άλλους 10 και για άλλους 18. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αράπικος. Σατυρικός και ελεύθερος χορός με σεξουαλικά υπονοούμενα, χορός παντομίμας, χωρίς συγκεκριμένα βήματα με καταβολές στο Βυζάντιο και στην αρχαιότητα στους δεοξιακούς χορούς, μια και ο χορός έχει να κάνει με το θηλυκό και το ασεμνικό. Χορευόταν από άνδρες που έκαναν εναλλάξει πότε το ασεμνικό και πότε το θηλυκό, με βηματισμούς που πολλές φορές θύμιζαν την ερωτική πράξη των ανθρώπων ή ακόμα και των ζώων. Η μουσική είναι πολύ απλή, που ξεκινάει από σιγά σιγά με απλά βήματα και στη συνέχεια γίνεται πιο γρήγορη, προσπαθώντας να εκφράσει και να οδηγήσει τους χορευτές στη συνηθισμένη ερωτική σειρά, χάρη πάντα του χορού και του ενθουσιασμού των χορευτών και της ανταπόκρισης που είχαν από τους παρευρισκόμενους θεατές. Ο χορός χορευόταν σε πανηγυρία και γάμους στις πρωινές ώρες μετά από κατανάλωση κρασιού και όταν προφανώς τα παιδιά και οι γυναίκες είχαν πάει σπίτι. Πήρε το όνομα Αράπικος γιατί στις απόκριες οι χορευτές μουτζουρωνόταν. Έκαναν τα πρόσωπά τους μαύρα και προφανώς ήταν πιο αστείοι και κομικοί με τα πρόσωπα του αμένα. Οι χορευτές για να είναι πιο παραστατικοί κρεμούσαν πολλές φορές διάφορα λαχανικά εποχής και προκλητικά αντικείμενα έξω από τα ρούχα τους, ιδίως σπιτικές πετσέτες που συνήθως ήταν και πιο εύκολο να βρουν στα γλέντια. Ο ένας που έκανε το ασερνικό το κρεμούσε μπροστά και ο άλλος που έκανε το θετικό πίσω. Και μετά από λίγο άλλαζαν τις θέσεις της πετσέτας και άλλαζε και ο ρόλος των χορευτών. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με βιωματικούς χορευτές στο θέατρο της Ανατολικής Τάφου το 2007 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο το Ρόδο, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Και θα κλείσω με το Ρόδο. Είναι γυναικείος χορός που πρωτοχωρέθηκε στο χωριό του Σαγκές Κισάπου. Η μουσική και ο χορός ανήκουν στην κατηγορία των συρτών χορών, αλλά δεν έχει καμία σχέση ούτε μουσικά ούτε χορευτικά με τις μελωδίες των συρτών της ίδιας περιοχής. Παραδείγματος χάρη του Σακιανό συρτός, Εννιαχωριανό συρτός, Καστανιώνος και το κάθε άλλο. Περισσότερο η μουσική και τα θυμήματα θυμίζουν νησιώτικους χορούς στο Αιγαίο. Οι γυναίκες πιάνονται από τις παλάμες και τις φέρνουν στον ύψος των ώμων, σε άλλες περιπτώσεις χορηγούν μαντίλια. Ο χορός έχει 17 βήματα ξεκινώντας από αριστερά, με χαρακτηριστικό σκύο πάντα τα πόδια των γυναικών να πατούν με όλο το πέλμα το έδαφος. Όπως όλοι οι γυναικείοι χοροί έτυχε σε αυτόν, σημαντικό στοιχείο είναι η χάρη και η αρμονία της κίνησης του γυναισίου σώματος, που χωρίς περιττούς και άκομψους βηματισμούς αποσπά τον θαυμασμό των θεατών. Πήρε το όνομά του Ρόδο από τις μαντινάδες που συνοδεύουν το χορό, που θέλοντας να πενέψουν την ομορφιά της γενικής παρουσίας στον κύκλο του χορού,
την βαφτίζουν Ντουντούδη και μάλιστα Ρόδο Τριαντάφυλλο. Αναβίωσε και μετρήθηκε και για πρώτη φορά από τον Πολιτούσιο το Ρόδο του 2003 στα Πατεριανά του Σακιών με τη βοήθεια της κυρίας Πατεράκης Αντωνίας και τιμή Σένεκεν για αυτή την προσπάθεια ο σύλλογό μας ονομάζει και Ρόδο. Και έχω την τιμή και εδώ να είμαι από τους πρωτεργάτες. Αυτά τα λίγα πράγματα ήθελα να σας πω για τους χορούς της Δυτικής Κρήτης και να ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε τέτοιες μαζόξεις και να μιλάμε για την αυθεντική, για την πολιτιστική μας κληρονομιά που όπως είπε και η Μαρία, τη θαυμάζουν όχι μόνο εμείς και όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.